Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το Σύλλογο. Μετά από 2 χρόνια περίπου, 27 μήνες για την ακρίβεια, κάνουμε σήμερα την εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου. Είμαστε ευχαριστημένοι από την προσέλευση του κόσμου. Περιμένουμε και περισσότερο κόσμο κατά τη διάρκεια της ημέρας για να έρθει να ψηφίσει. Τα 100 εγγεγραμμένα μέλη πιστεύω ότι σήμερα θα αυξηθούν και θα έχουμε μια πολύ σωστή και οργανωμένη εκλογική διαδικασία. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο λόγω κορονοϊού, πιστεύω ότι αυτά τα 2 τελευταία χρόνια καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανή τη φλόγα του Συλλόγου και όχι μόνο να μην έχουμε απώλειες, αλλά να καταγράψουμε και μια αύξηση των παιδιών, των αθλητών στο Σύλλογό μας κατά ποσοστό περίπου 40%. Θεωρώ ότι ο απολογισμός του Συλλόγου καταγράφεται από τις πράξεις και από τα πεπραγμένα του και κατά πόσο είμαστε περήφανοι για αυτά που έχουμε πετύχει. Θεωρώ ότι εμείς, σαν ΔΣ, σαν Σύλλογος, είμαστε περήφανοι για μια σειρά από κατορθώματα τα οποία έχουμε πετύχει και επιγραμματικά θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά, τα κυριότερα. Καταρχάς, όπως σας είπα, καταφέραμε να αυξήσουμε τα μέλη του Συλλόγου, τους αθλητές μας, σε ποσοστό 40%. Καταφέραμε να αυξήσουμε τον αριθμό των προπονητών και σήμερα να καμαρώνουμε και να είμαστε περήφανοι για ένα προπονητικό team που έχει στις τάξεις του 7 προπονητές, 8 προπονητές μαζί με την τοξοβολία, όλοι τους καταξιωμένοι και επαγγελματίες προπονητές και παιδαγωγοί. Καταφέραμε να είμαστε ένα από τα πρώτα σωματεία που εγγράφηκε στο Μητρό Συλλόγων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που αυτό καταγράφει και καταδεικνύει και την οργάνωση και την καλή λειτουργία του Συλλόγου. Επίσης, η τοξοβολία αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί εδώ και 2 εβδομάδες το αίτημα για την αθλητική αναγνώριση του τμήματος της τοξοβολίας και αναμένει τις επόμενες μέρες και αυτό το τμήμα να αποκτήσει την αθλητική αναγνώριση και συνέχεια να εγγραφεί στο Μητρό. Κάναμε μια σειρά από εκδηλώσεις, διοργανώσαμε τουρνουά, συμμετείχαμε σε τουρνουά όπως τα 3-on-3, κάναμε τα τελευταία 2 χρόνια 5 3-on-3 σε Κό, Κέφαλο, Κάλυμνο. Διοργανώσαμε καλοκαιρινό κάμπ, συμμετείχαμε σε τουρνουά. Όλα τα παιδιά συμμετείχαν στα πρωταθλήματα χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση. Τα τελευταία 2 χρόνια κρατήσαμε τη συνδρομή στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, αντιλαμβανόμενη και την οικονομική κρίση που μαστίζει την κοινωνία. Και σταθήκαμε αρρωγοί δίπλα σε οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τα παιδιά τους οικονομικά. Δώσαμε λοιπόν υποτροφίες αθλητικές σε αυτά τα παιδιά, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αθληθούν. Πόσες υποτροφίες δώσατε σε παιδιά? 7 υποτροφίες ήταν οι περσινές, υπήρξαν και περισσότερες τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γενικά, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε εδώ όχι για να βγάζουμε χρήματα, είμαστε εδώ για να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά της ΚΟ να αθλούνται με ίσες ευκαιρίες. Σίγουρα η συνδρομή είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε, αλλά προτιμούμε να βγούμε έξω, να τρέξουμε, να διοργανώσουμε μια εκδήλωση, να συγκεντρώσουμε πια χρήματα για να υποστηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η ουσία είναι ότι υπάρχει αυτή η γενική αποδοχή από αντιπάλους, από φίλους, ότι ο Αθλητικός Σύλλογος ο Φίβος είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο σωματείο με πολύ καλή λειτουργία και με στέρεες βάσεις και ένα σωματείο το οποίο θα δώσει πολλά στην τοπική κοινωνία. Επίσης, να αναφέρω ότι έχουμε δυναμώσει την ανδρική μας ομάδα, έχουμε προσελκύσει αθλητές υψηλού επίπεδου και αναμένεται τα επόμενα χρόνια μια ομάδα που είναι και η βιτρίνα του Συλλόγου στην ουσία, το ανδρικό τμήμα, να είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Με την τοξοβολία, επίσης, θέλω να πω ότι διοργανώσαμε το πρώτο διασυλλογικό πρωτάθλημα τοξοβολίας στο νησί. Και σε λίγες εβδομάδες, 2 με 3 Οκτωβρίου, διοργανώνουμε το πρώτο πανελλήνιο αγώνα τοξοβολίας στο νησί. Ένα πραγματικά πολύ μεγάλο επίτευγμα για το Σύλλογο, που θα συγκεντρώσει τα βλέμματα όλου του αθλητικού κόσμου και κυρίως των ανθρώπων που ασχολούνται με την τοξοβολία. Παλέψαμε και διεκδικήσαμε την κάθε ώρα, το κάθε λεπτό που πρέπει και θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας σαν προπόνηση. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά τα μέλη του ΔΣ, τα οποία κοπιάσανε όλα αυτά τα 2 χρόνια και οι περισσότεροι από αυτούς θα είναι και πάλι υποψήφοι για τα επόμενα 2 χρόνια. Εδώ να πω ότι έχουμε και καινούργια μέλη στο ΔΣ. Ο Νίκος ο Κατσιούλας, ένας νέος άνθρωπος, είναι υποψήφιος για το ΔΣ. Η Διονυσία Ιπάτσα, καθηγήτρια φυσικής αγωγής και αυτή υποψήφια, και η Ελευθερία Πλευράκη,
γνωστή για την κοινωνική της προσφορά και για τον αγώνα που δίνει για τα κοινά. Θέλω να τους ευχηθώ καλή επιτυχία και εύχομαι να είναι στο επόμενο Δέλτα Σίγμα. Επίσης, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του νησιού, Γιάννης ο Τρικύλης, ο καθηγητής φυσιολογίας και τοξοβόλος πλέον, είναι υποψήφιος στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της τοξοβολίας στο Δέλτα Σίγμα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους υγεία. Εύχομαι η χρονιά που έρχεται να μας επιτρέψει να είμαστε στα γήπεδα, να προσφέρουμε τη χαρά του αθλητισμού στα παιδιά και όλα να πάνε καλά. Δίπλα στα παιδιά, τα οποία μάλιστα πέρυσι δώσαν και μια σημαντική μάχη αυτή των πανελλαδικών και διαχρονικά βλέπουμε ότι τιμάται αυτά τα παιδιά, τα οποία δίνουν το δικό τους αγώνα για να πετύχουν στρατοπάθεια. Και θέλουμε να την περνάμε αυτή στα παιδιά. Λέμε ότι ο αθλητισμός είναι προτεραιότητα, αλλά δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα. Η πρώτη είναι το σχολείο και οι επιδόσεις των μαθητών μας στο σχολείο. Προσπαθούμε να τα ενθαρρύνουμε, να είναι συνεπείς στα μαθήματά τους και στο διάβασμά τους. Και αυτό μας δίνει τα τελευταία χρόνια τη χαρά να είμαστε σε θέση να βραβεύουμε τα παιδιά που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους στο σύλλογο και ανοίγουν τα φτερά τους για να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Μέσα σε αυτά τα παιδιά είναι και πάρα πολλά παιδιά τα οποία πέτυχαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον 10 παιδιά έχουν πετύχει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θέλουμε αυτό να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.